Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ορίσατε στο φανταστικό The Blogger. Και εγώ να σας πω ότι έχουμε να μιλήσουμε σήμερα για πάρα πολύ μόδα. Ξεκινάμε. Βασίλης Ζούλιας, ένας άνθρωπος ο οποίος, αν μη τι άλλο, έχει συνδεθεί με την θηλυκότητα και με το ταξίδι στο χρόνο. Ο Βασίλης Ζούλιας μας έδειξε μία φανταστική συλλογή στον Εθνικό Κήπο, όπου ήταν στα πλαίσια της Athens Exclusive. Ένα πράγμα το οποίο νομίζω δεν το έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Ένα fashion show το οποίο ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Με Βίκυ Καγιά, Δωροθέα Μερκούρη και φυσικά Μάρα Δεσίπρη, η οποία περπάτησε στην πασαρέλα και άνοιξε το show μαζί με ένα Italian Greyhound. Πολύ χαρούμενο, πάρα πολύ ωραίο, φοβερή διάθεση. Υπέροχα χρώματα, μαυρό, άσπρα, με βουργούνδι, burgundy, κόκκινο. Αποχρώσεις οι οποίες θα μας μείνουν και θα τις φορέσουμε πάρα πολύ. Paris Jackson ή αλλιώς η κόρη του Michael Jackson φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του Harper's Bazaar εντυπωσιακότατη και θυμίζει λίγο από Madonna των 80s. Πάρα πολύ ωραία φωτογράφηση και τελικά μας αποκάλυψε γιατί τελικά θέλει να μείνει στα φώτα της δημοσιότητας ενώ στην πραγματικότητα ήθελε να φύγει για όλο αυτό. Είπε συγκεκριμένα ότι είναι μια περίπλοκη απάντηση. Είναι η αίσθηση πως κάνω κάτι σημαντικό που έχει αξία, που θα έχει επίδραση στον κόσμο. Πολλές φορές σκέφτηκα να κάνω κάτι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και να έχω τη δική μου ιδιωτική ζωή. Μετά άρχισα να βλέπω πώς πάει ο κόσμος και νιώθω πως κάθε χρόνο τα πράγματα είναι και χειρότερα. Οπότε αυτό το κορίτσι. Μία ή άλλη θέλει δεν θέλει θα μείνει στα φώτα της δημοσιότητας, οπότε ας το αποδεχτεί καλύτερα. Και αναρωτιέστε τι φοράω. Φοράω Forever 21. Και το φοράνε και όλες οι στάρ του Hollywood και αυτό έρχεται στην Κύπρο. Και ναι, έγινε και το πρώτο VIP Grand Opening και εμείς ήμασταν εκεί, εννοείται. Ποιες στάρ φοράνε Forever 21, έτσι για να πάρετε και μία έμπνευση. Jennifer Lopez, που περπάτησε και στο κόκκινο χαλί με το αγαπημένο της brand. Mila Kunis, που γοήτευσε τους θαυμαστές της με ένα Forever 21 top. Οι αδελφές Kardashian, η Selena Gomez και πάρα πολύ διάσημοι στην Αμερική. Τώρα κι εμείς. Αυτό ήταν το Blogger για σήμερα. Επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα με πάρα πολύ ωραία juicy news. Ragazzo, no, no ragazzo.